Και θα ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση και την πολιτική κουβέντα. Κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς και να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο που είναι μαζί μας. Είναι ο γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια μεγάλη προεκλογική μάχη αυτή για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αντιλαμβάνομαι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στόχος σας είναι να ενισχύσετε φυσικά τα ποσοστά σας. Ευελπιστεί ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να έρθει και δεύτερη δύναμη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι έτσι? Βεβαίως, είναι ακριβώς έτσι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας. Καταφέραμε να καταγράψουμε πολύ σημαντική άνοδο της τάξης του 40% σε επίπεδο επικράτειας. Και συγκεκριμένα εδώ στο Ηράκλειο, μια και εκπροσωπώ την Ομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ηράκλειου, καταγράψαμε μια άνοδο της τάξης του 100%. Διπλασιάσαμε τα ποσοστά μας. Οπότε ο επίχης για εμάς μπαίνει αρκετά πιο ψηλά. Βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και εκτιμούμε ότι ο στόχος είναι εφικτός, γιατί και τα δείγματα που έχουμε από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία μέχρι σήμερα είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικά. Βλέπουμε μεγάλη μεταστροφή στο κλίμα, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν στη φυσική τους θέση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι είναι η αξιόπιστη προοδευτική λύση και είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει με σοβαρότητα και αξιοπιστία τους Έλληνες προοδευτικούς πολίτες. Τι προσδοκάτε από την κάλπη της 25ης Ιουνίου και για το Ηράκλειο? Και το ρωτώ αυτό γιατί πλέον η κάλπη είναι διαφορετική, μπορεί να είναι άδεια, αλλά είναι και διαφορετική, με την έννοια ότι δεν υπάρχει σταυροδοσία, δεν υπάρχει, αν θέλετε, και η υποχρέωση που μπορεί να έχουν κάποιοι ψηφοφόροι προς πρόσωπα. Άρα τώρα επιλέγουν αποκλειστικά το κόμμα. Φοβάστε ότι ενδεχομένως μπορεί να απολέσει δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη λογική, ή πιστεύετε ότι αυτός θα είναι και ακριβώς ο λόγος που θα ενισχύσει τις δυνάμεις του? Πιστεύουμε ακριβώς ότι αυτός ο λόγος, αυτή ακριβώς η κατάσταση, ότι δεν υπάρχει ο σταυρός όπως λέμε, είναι μια πιο καθαρά πολιτική ψήφος, θα είναι για μας κάτι το οποίο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ πάντα θέλαμε να στρέψουμε τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική δημόσια συζήτηση στις πολιτικές μας θέσεις και στο πρόγραμμά μας. Δεν στήσαμε ψηφοδέλτια με ψηφοθετικά κριτήρια και χαρακτηριστικά όπως κάποιοι έστησαν. Πάντα είχαμε σαν πρωταρχικό μας στόχο να υπάρχει πολιτική μας ατζέντα και το πολιτικό μας πρόγραμμα στο δημόσιο διάλογο, και τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Και εκτιμώ τώρα που αυτή η εκλογική διαδικασία έχει πιο πολιτικά χαρακτηριστικά, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει ενισχυμένο αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, επιλογή όμως των ψηφοδελτίων. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από καμία εκλογική διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες σε αυτή τη μάχη και είμαστε σίγουροι ότι τα ποσοστά μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Η επιλογή των ψηφοδελτίων, των προσώπων μάλλον που καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια, δεν γίνεται, κυρία Αντωνόπουλε, και με το ποια πρόσωπα μπορούν να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με την τοπική κοινωνία και να καταφέρουν να τα προσελκύσουν. Να καταθέσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και να μεταφέρουν τις απόψεις μας στην τοπική κοινωνία, προφανώς. Να έχουν ένα πέρασμα στην κοινωνία, αυτό εννοώ. Δηλαδή να μπορούν να περάσουν στην κοινωνία. Προφανώς. Άλλο όμως αυτό και άλλο να στείλουμε τα ψηφοδέλτια μας με καθαρά ψηφοθερικά χαρακτηριστικά, όπως κάποια κόμματα θέλησαν να κάνουν και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό. Οπότε εμείς με τα ίδια πρόσωπα, με το αξιόλογο ψηφοδέλτιό μας που είναι όλο στη μάχη, ενωμένο και με ένα κλίμα ενότητας το οποίο έχουμε χρόνια να συναντήσουμε. Στο ΠΑΣΟΚ οργώνουμε το ονομό με τα κλιμάκια μας, θεματικές μας εκδηλώσεις, κάνουμε εγγένεια γραφείων, δημοτικών οργανώσεων. Χθες εγκαινιάσαμε τα γραφεία μας στις Μοίρες, θα ανοίξουμε τα γραφεία μας, θα εγκαινιάσουμε στην Αγία Βαρβάρα και στο Αρκαλοχώρι. Υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα που όσοι παρακολουθούμε τα δρόμενα του τοπικού ΠΑΣΟΚ έχουμε πολλά χρόνια να δούμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την όλη αυτή κινητικότητα. Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μην κρατήσει την έδρα του στο Ηράκλειο, πώς σας ακούστηκε? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιητική εξέλιξη, με την έννοια ότι δύο πλέον πρόσωπα εκτός απροόπτου και εκτός εκπλήξεων, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, υπάρχει όμως μια καταγραφή, δύο πρόσωπα λογικά θα μας εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το ΠΑΣΟΚ εδώ στο Ηράκλειο. Και ο στόχος μας είναι να υπάρξει τρίτο. Εμείς έχουμε στόχο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και μια τρίτη κοινοβουλευτική έδρα από το Ηράκλειο. Προφανώς και αυτό το που θα επιλέξει την έδρα ο πρόεδρος του κάθε κόμματος είναι μια προσωπική επιλογή που προφανώς έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από την απόφαση αυτή ως Ηράκλειο. Έχουμε, γιατί ορκίστηκαν οι βουλευτές μας και την επόμενη μέρα παρατήθηκαν για να προκυρηθούν νέες εκλογές. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.
ξέραμε καλά ότι θα είναι για μία μέρα αυτή η διαδικασία, ότι οι πρόεδροι μπορούν να επιλέξουν νέες περιφέρειες, που ο πρόεδρος μας επέλεξε να είναι και τις ίδιες, τις τρεις ίδιες περιφέρειες για την επόμενη εκλογική διαδικασία. Και προφανώς τελική απόφαση θα πάρθει μετά τις 25 Ιουνίου. Mm-hmm. Πάντως ο πρόεδρος δείχνει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη, και όχι μόνο για την εντοπιότητά του, γιατί το Πασόκ στο Ηράκλειο, το Ηράκλειο μάλλον για το Πασόκ και η Κρήτη σηματοδοτούν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το κάστρο της Δημοκρατικής Παράταξης και στόχος μας είναι να επανέλθει στη φυσική του θέση. Κύριε Αντωνόπουλε, γιατί το Πασόκ καταρρύπτει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Και το ρωτάω το γιατί ο κόσμος περιμένει από όλα τα κόμματα να δει μια τάση συνεργασίας, πρόθεσης μάλλον να συνεργαστεί σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τη συνεργασία πρώτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πριν την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, αλλά και στην τωρινή, έχει απορρίψει τα σενάρια συνεργασιών. Δηλώνει, τρέχει να δηλώσει ότι η χώρα θα διηγηθεί σε δεύτερες εκλογές και τρίτες ίσως αν χρειαστούν. Οπότε νομίζω ότι οι συζητήσεις περί συνεργασιών έχουν ήδη κλείσει από το. Αφορά την κουλτούρα των συνεργασιών, το ΠΑΣΟΚ ξέρετε πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι την κουλτούρα των συνεργασιών το ΠΑΣΟΚ την έχει καλλιεργήσει όσο κανένα άλλο κόμμα. Πάμε, προλαβαίνετε, γιατί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Γιατί να μην το ξανακάνουν? Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις και η χώρα δεν είναι σε μια τραγική χρεοκοπημένη κατάσταση που ήταν το 2012 που απαιτούνταν άμεσες αποφάσεις. Τώρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των απόψεων, μεταξύ των δύο κομμάτων. Δεν υπάρχει διάθεση περί τέτοιων συνεργασιών και εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα της πρώτης διαδικασίας δεν δίνει πολλά περιθώρια για να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Και επίσης, έλεγα και συνεχίζω να λέω, είναι ότι επειδή στο δημόσιο διάλογο, και ειδικά όταν κάναμε διάλογο για το ΠΑΣΟΚ, η συζήτηση στρεφόταν μόνο στις συνεργασίες, στο πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση, το ηθικό και το πολιτικά ορθό είναι την ευθύνη των συνεργασιών να είναι αναλογική στα δύο μεγαλύτερα μέχρι σήμερα κόμματα και μετά προφανώς και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Αλλά έβλεπα, παρατηρήσαμε ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η ευθύνη αναφερόταν μόνο στον τρίτο και όχι στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, οι οποίοι ήδη και οι πρώτοι δήλωσαν ότι δεν θα συνεργαστούν. Εντάξει, τώρα ήσασταν και το κόμμα εκείνο, κακά τα ψέματα, κύριε Αντωνόπουλε, που θα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις που είχαμε πριν τις 21 Μαΐου, στο οποίο θα γινόταν κρούση από το πρώτο κόμμα ή ενδεχομένως και από το δεύτερο, αν πηγαίναμε σε ένα άλλο διαφορετικό κυβερνητικό σχήμα. Αν ήσασταν τρίτο κόμμα, λοιπόν, ήσασταν το κόμμα το οποίο όλοι θα απευθυνόντουσαν για μια κυβερνητική συνεργασία. Δεν είναι λογικό, λοιπόν, πρώτα το ερώτημα να τίθεται σε εσάς και πόσο μάλλον όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε απορρίψει συνεργασία με τους πολιτικούς αρχηγούς τους συγκεκριμένους? Δηλαδή, είπε όχι με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Δεν είναι λογικό, λοιπόν, το ενδιαφέρον να στρέφεται στο. Λογικό είναι πρώτα το ερώτημα να στρέφεται στα μεγαλύτερα κόμματα και μετά στο τρίτο κόμμα πρώτον. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις επιλογές των προσώπων, εμείς εξ αρχής είχαμε δηλώσει την θέση μας ότι μπορούμε, για να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες περιπέτειες, να συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα με μια προγραμματική συμφωνία. Θα προτάξουμε τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων και όχι τα πρόσωπα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μια συζήτηση να ηγηθεί αυτή τη κατάσταση είτε ο κ. Μητσοτάκης είτε ο κ. Τσίπρας, οι οποίοι αποδεδειγμένα. Επιμένετε σε αυτή τη στάση, κύριε Αντωνόπουλε? Προφανώς. Γιατί και θα σας πει κάποιος. Δεν μπορούν να υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Οπότε ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να στηθεί και να αναπτυχθεί πάνω στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Και δυστυχώς σε όλη την προεκλογική περίοδο είδαμε και κοκορομαχίες από τα μεγαλύτερα κόμματα, όχι με πολιτική ουσία, μεταξύ προσώπων, μεταξύ θέσεων, μεταξύ του κυρίου Μπολάκη και του κυρίου Γεωργιάδη. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν είναι τα πρόσωπα, είναι ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα στην καθημερινότητά του. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι ότι ο τελευταίος δημόσιος διάλογος κινείται πάνω στις θέσεις και τις προπόψεις, τις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι. Θα επιμείνω όμως στο κομμάτι των προσώπων, γιατί το βάζετε και εσείς στη συζήτηση. Λέτε, δεν γίνεται να επικεντρωνόμαστε στα πρόσωπα. Όμως το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που προέταξε το πρόσωπο του Πρωθυπουργού σαν βάση για συζήτηση για μια μετεκλογική συνεργασία. Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Είπαμε ότι δεν μπορεί ούτε ένας ούτε ο άλλος. Ήταν το βασικό προαπαιτούμενο όμως.
θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Όχι, το προηγούμενο είναι η συμφωνία που μπορεί να γίνει σε μια προγραμματική βάση. Να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, ποια είναι τα αυτονόητα στα οποία συμφωνούμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε, και μετά θα βρούμε τα πρόσωπα κοινή αποδοχή να τα υπηρετήσουμε. Να το θέσω αλλιώ, κύριε Αντωνόπουλε. Μπαίνουμε ξανά στη συζήτηση περί συνεργασιών, που βλέπω ότι δεν υπάρχει ξανά αυτό το περιθώριο και το αποτέλεσμα τη κάλπη δεν έδωσε πολλά τέτοια περιθώρια. Οπότε εμεί σεβόμενοι τη λαϊκή τιμιγορία, προχωράμε, δεν αλλάζουμε τις θέσεις μας και είναι ξεκάθαρη η στάση μας, τόσο η προεκλογική όσο και η μετεκλογική. Ξέρετε γιατί επιμένω στο κομμάτι των συνεργασιών? Γιατί υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση λοιπόν σε επόμενες εκλογές 25 Ιουνίου, να πάμε σε νέες κάλπες ενδεχομένως τον Αύγουστο. Το άφησε ξεκάθαρα να ανανεωθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αν ο ίδιος ήταν... ο Μητσοτάκης κάνει αυτή την πρόταση, ο οποίος αυτό θα πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τι νόημα να έχει να συζητάμε εμείς? Αν αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε. Για να ολοκληρώσω και το ερώτημά μου. Όχι με ευθύνη του τρίτου. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, κύριε Αντωνόπουλε. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κληθείς να απαντήσει για το αν θα συνεργαστεί με το Πασόκ. Ο κίνος είπε ότι το Πασόκ κατέριψε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας. Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος ο οποίος είπε ακόμα και 149 βουλευτές να έχει Νέα Δημοκρατία. Δεν συζητάμε για συνεργασία. Άρα νομίζω ότι το ένα κόμμα ρίχνει τον μπαλάκι στο άλλο. Εμείς δεν και κανείς δεν θέλει τη συνεργασία ευθύνη, τελικά. Η πολιτική ευθύνη είναι αναλογική. Το πρώτο κόμμα φέρει την ευθύνη του να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και πώς θα τη διαχειριστεί. Φαίνεται ότι τα περιθώρια τέτοια συνεργασίας δεν υπάρχουν. Οπότε, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, η χώρα με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγηθεί σε τρίτες εκλογές. Με ευθύνη καθαρά της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε? Γιατί αν σας καλέσει. Δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο συζήτησης. Αυτά είναι τώρα προεκλογικά, κύριε Αντωνόπουλε. Καταλαβαίνετε ότι αν μετεκλογικά λάβει διερευνητική εντολή η Νέα Δημοκρατία και σας πει, έλατε να κάτσουμε να δούμε. Προγραμματικά θα τα βρούμε. Θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι. Να βρούμε τα προγράμματα. Γι' αυτό, κύριε Σφακιανάκη, δεν πρέπει να προτρέχουμε. Και ξαναλέω, είναι πολύ λάθος ο δημόσιος διάλογος να στρέφεται μόνο σε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί αν δεν έχουμε τη λαϊκή τιμιγορία και το εκλογικό αποτέλεσμα για το πώς θα κινηθεί το εκλογικό σώμα και τι μηνύματα θα στείλει, εμείς δεν πρέπει να προτρέχουμε και να κάνουμε σενάρια και να μπαίνουμε στις διαδικασίες. Τώρα προφανώς συζητάμε και σε μια βάση. Άρα λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ εμείς έχουμε στόχο να είμαστε δεύτερο κόμμα και θα είμαστε δεύτερο κόμμα και εξωματική αντιπολίτευση, θα δούμε βάσει των ποσοστών που θα πάρουν όλα τα κόμματα πώς μπορούμε να κινηθούμε. Η θέση μας όμως περί των συνεργασιών είναι η ίδια όπως ήταν και την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική, φαίνεται ότι η οικονομική ατζέντα παραμένει για τα καλά ψηλά στην προεκλογική συζήτηση. Περισσότερο βέβαια βλέπουμε, και επιτρέψτε μου να το κάνω αυτό σχόλιο για όλα τα κόμματα, ότι περισσότερο επικεντρώνονται στην κοστολόγηση ή όχι των προγραμμάτων, ποιο κόμμα κοστολογεί πόσο το κόμμα του, το πρόγραμμά του, και αν τελικά αυτό εφαρμόζεται. Έχει λίγο η συζήτηση επικεντρωθεί εκεί περισσότερο από ότι στην ουσία των προτάσεων και τι μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα για την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα? Έχει επικεντρωθεί και για να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε λύση ακόμα και σε αυτό το ζήτημα. Εμείς προτείναμε και ο πρόεδρος μας να καταθέσουμε τα κόμματά μας στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Οπότε να μας απαντήσει η ίδια η Βουλή για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κάθε κομμάτων και να μην αναλωθούμε στην κοστολόγηση όπως την ερμηνεύει ο καθένας, αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Άρα, κοστολόγηση λοιπόν, η οποία βέβαια να σας πω τώρα, κύριε Αντωνόπουλε, γιατί και από την Νέα Δημοκρατία που τέθηκε, αλλά και από εσάς, τώρα πρόσφατα και από το ΣΥΡΙΖΑ το ακούω, η κοστολόγηση των προγραμμάτων δεν θα έπρεπε να έχει μπει ως πρόταση πολύ πριν τις εκλογές, για να προλάβουμε να μάθουμε κι εμείς οι ψηφοφόροι τι είναι εκείνο το οποίο προτείνουν τα κόμματα? Αυτό δεν πρέπει να το προτείνουμε στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση? Εγώ το λέω για όλα τα πολιτικά κόμματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ κατηγορήθηκε ότι δεν έχει ένα κοστολογημένο, που είναι ένα απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα, όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κατηγορήθηκε και σκόπιμα η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτή τη συζήτηση, προτείναμε να καταθέσουμε τα προγράμματά μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής, να βάλουν τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία και αυτοί οι οποίοι εμφανώς τη στηρίζουν θα πρέπει να καταλάβουν ότι απέναντί τους δεν έχουν πλέον το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και ένα κόμμα με μη συγκροτημένη σκέψη όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί της είναι ένα ισχυρό προοδευτικό κόμμα, ένα αξιόπιστο σοβαρό κόμμα, το οποίο δεν θα πολιτεύεται με τους όρους που πολιτευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ,
Και προφανώς θα υπάρξει μια πολύ αξιόπιστη και σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα, κύριε Αντωνόπουλε, να φανταστώ ότι δεν συμμερίζεστε και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις 25 Ιουνίου, θα μιλάμε για έναν παντοδύναμο πρωθυπουργό. Αλλά ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι για να λειτουργεί το κοινοβούλιο υπό τις δημοκρατικές δικλείδες ασφαλείας που έχουμε εδώ και χρόνια. Και θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας σοβαρής αντιπολίτευσης και το πώς έχει προβλέψει σοφά το Σύνταγμά μας για να μην μπορεί καμία κυβέρνηση, όπως λέτε εξής, να είναι παντοδύναμη. Θα πρέπει η αντιπολίτευση να είναι αξιόπιστη, ισχυρή και να έχει αυτόν τον ελεγκτικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση. Θέλω και ένα σχόλιο. Σας ξέρω ότι είσαστε γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Ηρακλείου, αλλά επειδή το ενδιαφέρον ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και φαίνεται το έχει πάρει προσωπικά και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι το Ρέθυμνο. Εκεί υπάρχει μια συστράτευση δυνάμεων από το ΠΑΣΟΚ για να μην χάσει την έδρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται να χάσει την έδρα στο Ρέθυμνο από καμία υποψηφιότητα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα περί ψηφοθυρικών τακτικών που στείλουν τα ψηφοδέλτια από άλλα κόμματα. Ο λαός του Ρεθύμνου αποφάσισε, έχει δώσει τα αποτελέσματα και θα τα υπερασπιστεί στην επόμενη εκλογή. Είναι μικρή η διαφορά πάντως, κύριε Αντωνόπουλε, είναι 200 ψήφοι. Ναι, μικρή διαφορά προφανώς, αλλά εκτιμώ ότι δεν απειλείται το ΠΑΣΟΚ και η έδρα του στον νομό Ρεθύμνου. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμβολή σας σήμερα σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού, κύριε Αντωνόπουλε, στο δρόμο για τις κάλπες. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την όλη σας στάση ως μέσο το προηγούμενο διάστημα που δώσατε τη δυνατότητα τόσο σε εμάς, σε υπόλοιπα κόμματα και στις τοπικές μας οργανώσεις να ακουστούμε την τοπική κοινωνία για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το πρόγραμμα και τις θέσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το χρέος μας και προσπαθούμε να το επιτελούμε σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την παρουσία σας, κύριε Αντωνόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.